Είναι γεγονός ότι έχουμε δοκιμαστεί με τον αγριότερο τρόπο εξαιτίας της πανδημίας, η οποία εδώ και 17-18 μήνες, θα έλεγα σε παγκόσμια κλίμακα, πλήττεται ο πλανήτης κυριολεκτικά. Και να έρθουμε στα δικά μας στοιχείο και πανελλαδικά φυσικά, το διαχειριστήκαμε με τον πιο υπεύθυνο τρόπο μέχρι και τώρα. Παρά τις δυσκολίες, ειδικά στο νησί μας, καταφέραμε και ξεπεράσαμε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και αυτό οφείλεται στο συντονισμό όλων, αλλά και στην υπευθυνότητα την οποία έδειξε ο πληθυσμός μας, ο οποίος συμμορφώθηκε με τα μέτρα τα οποία κάθε φορά εξαγγέλλονται και έτσι καταφέραμε να έχουμε τα μικρότερα δυνατά πλήγματα εξαιτίας της πανδημίας. Δράττουμε λοιπόν της ευκαιρίας εξαιτίας γεγονότων τις τελευταίες μέρες και βέβαια εξαιτίας και του πληθυσμού ο οποίος πλήθη είναι περισσότερο και αυτό είναι ευχάριστο γιατί αυτό θέλαμε. Έχουμε αρκετό κόσμο στο νησί μας, έχουμε ομογενείς, έχουμε τουρίστες από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Βεβαίως η ανησυχία πάντα ήταν και είναι έκδηλη. Η έκκλησή μου λοιπόν είναι για μια ακόμη φορά ότι προσέχουμε για να έχουμε. Κάνω λοιπόν έκκληση στους συμπολίτες μας, στους πολίτες όλους, οι οποίοι τούτο διάστημα βρίσκονται στοιχείο μέσω ημών και θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για μια ακόμη φορά για το έργο που επιτελείτε εσείς στα μέσα ενημέρωσης, ειδικότερα στην ενημέρωση του κόσμου και έχετε συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια εξαιτίας πανδημίας. Κάνω λοιπόν έκκληση να λαμβάνονται μέτρα, να φοράμε τις μάσκες όταν υπάρχει συνωστισμός. Ό,τι προβλέπετε να το τηρούμε, γιατί εξαιτίας αυτού νομίζω ότι και το καλοκαίρι μπορούμε να χαρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά και να προστατευτούμε και εμείς και οι διπλανοί μας και οι συγγενείς μας και τα παιδιά μας και όλοι. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο απευθύνω ως έκκληση από καρδιάς είναι να προσέχουμε για να έχουμε. Και φυσικά θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι το μεγάλο όπλο απέναντι στην πανδημία είναι, όπως λένε οι επιστήμονες, γιατί εμείς αυτό μεταφέρουμε. Οι πολιτικοί μεταφέρουν την γνώση των επιστημόνων, όχι τα δικά μας θέλω και τη δική μας τη γνώση, να εμβολιαστούμε. Το εμβόλιο είναι το μεγάλο όπλο, είναι η ασπίδα για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους διπλανούς μας. Έκκληση λοιπόν, προσέχουμε και πάμε να εμβολιαστούμε.